Τον δρόμο της καινοτομίας και της εξωστρέφειας ανοίγει για τρίτη φορά η Καλαμάτα μέσα από το Φεστιβάλ Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων. Οι συμμετέχοντες στη φετινή διοργάνωση ξεπερνούν τις 60 ομάδες, με περισσότερους από 640 άμεσα συμμετέχοντες προέρχονται από όλη την Ελλάδα αλλά και από ελληνικό σχολείο που εδρεύει στο Μαϊάμι. Ένα φεστιβάλ που έχει βραβευτεί με χρυσό μετάλλιο, που φέτος συμμετέχουν περισσότερες από 60 ομάδες, με πάνω από 650 συμμετοχές και που φέτος έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έστω και διαδικτυακά ομάδες από το ελληνόφωνο σχολείο στο Μαϊάμι των ΗΠΑ. Οι προτάσεις και οι ιδέες των ομάδων μπορούν να εφαρμοστούν για να κάνουν καλύτερη την καθημερινότητά. Καλαμάτα που βλέπουμε νέοι, εκατοντάδες νέοι να έρχονται και να συμμετέχουν σε αυτό το φεστιβάλ. Και εμείς, όπως έχουμε υποχρέωση, τους δίνουμε τη δυνατότητα τα παιδιά μας να έρθουν και να παρουσιάσουν τις ικανότητές τους, το ταλέντο τους. Και γιατί όχι, αυτές τις προτάσεις τα επόμενα χρόνια να ενσωματωθούν στην καθημερινότητά μας, να κάνουν καλύτερη την καθημερινότητά μας, να κάνουν καλύτερη την πόλη μας. Μία αλυσίδα γνώσεων ξεντυλίγεται στην πλατεία Καλαμάτας, όπου θα λάβουν μέρος ομάδες όλων των ηλικιών, έχοντας την ευκαιρία να δουν το project τους σε επαγγελματική εφαρμογή. Ηλικιακές ομάδες από νηπιαγωγεία μέχρι και πανεπιστήμια. Θα δούμε project από δύο σχολές πανεπιστημίων, από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, από το Τμήμα Μηχανολόγων στην Πάτρα, καθώς επίσης και από το Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, τα οποία έχουν να κάνουν με ντρόν. Όμως ταυτόχρονα οι μικροί μας φίλοι θα δούνε τα project τους να έχουν πλέον επαγγελματική εφαρμογή, αφού θα έχουμε και δύο εταιρείες, οι οποίες η μία εταιρεία ασχολείται επαγγελματικά με τα drone, καθώς και θα έχουμε και ένα ρομποτικό σκυλί το οποίο χρησιμοποιείται για ανίχνευση αερίων κτλ. Όπου είναι επικίνδυνο να πάει άνθρωπος ή γενικά MVO-ων. Και μία εταιρεία η οποία σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωπονίας εδώ στην Καλαμάτα έχει εφαρμόσει σύστημα αυτόνομης άρδρευσης με αγρομετρολογικούς, με βάση τα δεδομένα που παίρνει από αισθητήρες σε μια καλλιέργεια πατάτας που έχει το γεωπονικό. Η έναρξη του φεστιβάλ θα γίνει αύριο Σάββατο στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας στις 5.30 το απόγευμα. Θα ξεκινήσει 5.30 ώρα το απόγευμα. Ανοιχτή φυσικά προς όλο το κοινό. Θέλουμε το κοινό να έρθει, να συζητήσει με τους μικρούς μας επιστήμονες και να δουν όλοι πώς σκεφτήκανε και υλοποιήσανε τα project τους.